στη συχνότητα του ηχό FM την ίδια περίπου ώρα, 11, 11 και κάτι. Ε, τι, να, τι να, πρωτοπούμε, είναι τόσα πολλά τα, τα, ζητήματα. Άλλα προγραμμάτιζα, άλλο θέμα προγραμμάτιζα να είναι το, το, το σημερινό μας αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα και άλλο προέκυψε στην πορεία. Η διοσεγγραφία είναι πολύ πυκνή με όλα αυτά που συμβαίνουν τοπικά, γενικά, εθνικά, διεθνή. Χίλια δυο. Προγραμμάτιζα να τα πω. Δεν υπάρχει λόγο να τέτοιο. Προγραμμάτιζα. Έκανα κάτι, όχι σαν έρευνα τέλο πάντων. μια ακούω και ξανακούω για το Εθιάγε, για τα κτίρια του Εθιάγε, να τα ζητήσουμε από εδώ, να τα ζητήσουμε από εκεί, να τα αξιοποιήσουμε εδώ, να τα αξιοποιήσουμε εκεί, να τα πάρει ο Δήμο να τα κάνει κάτι, να τα πάρει η αντιπεριφέρεια να τα κάνει κάτι, να τα πάρει ο άλλο να τα κάνει κάτι και προσπερνάμε μια σειρά ζητήματα, τι ήταν το εθιάγε. Γιατί, γιατί έκλεισε το εθιάγε. Ε, είχε, υπήρχε, δεν, δεν έπαιζε κανένα ρόλο, ε, Ήτανε ήταν άχρηστο, γιατί τέτοιο το Εθιάγιε, τέλος πάντων. Γιατί να μην ξανανοίξει το εθιάγε. Να τα πάρει ο Δήμος να τα κάνει τι. Υπάρχει και μια διασταύρωτη πληροφορία ότι Αυτά θα περάσουν και στο Ταϊπέδ. Εκεί είναι μια χαρά κτίρια, έχει 27 περίπου στρέμματα, έχει θερμοκήπια τέτοιο, μια χαρά. Θα μπορούσε να τα πάρει κάποια εταιρεία ιδιωτική, ρε παιδί να τα αξιοποιήσει. Γιατί έχει περάσει και στο Ταϊπέδ. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία τέλο πάντων. Και προγραμμάτιζα αρχικά αυτό να είναι μια, μια, εκπομπή με θεματολογία αυτή που σχετική με την αγροτική παραγωγή τη περιοχή μα, με τον ρόλο που έπαιζε το Ιθιάγε, με τον ρόλο που έχει να παίξει στην περιοχή, με το ότι δεν ασχολείται κανείς με την επαναλειτουργία του, ότι δεν έχει να παίξει ρόλο, τέλο πάντων αυτά. Πρόκειψαν όμως κάποια, κάποια, σημαντικά ζητήματα που ακούστηκαν. Μάρτης μήνας, τι κάνουμε κάθε Μάρτις στην Ιερά, Πέτρα, ασχολούμαστε με το νησί, με τη Χρυσή. Παλιότερα ήταν σύνηθε κάθε, κάθε, χρόνο τέτοια εποχή, το Μάρτι να γίνεται μια ευρεία σύσκεψη εμπλεκόμενων φορέων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών και το τι θα γίνει για το νησί. Κάθε, μα κάθε χρόνο γινόταν αυτό και στο δεν γινόταν τίποτα. Το μόνο που ε, καταλήγαν ήταν το πώ θα γίνει ο καθαρισμό των απορριμμάτων, η απομάκρυνση των απορριμμάτων, να δοθεί η εργολαβία κτλ. Ποτέ κανένα δεν ανέλαβε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια με το νησί και δεν χρειάζεται και, και πολλά για να το για να φανεί, για να αποδειχτεί, για να καταδειχτεί είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ η πολιτική βούληση να παρθούν αποφάσεις και θα το τεκμηριώσουμε αυτό που λένε. Τέλος πάντων μόνοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας φέραμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ όταν ήταν υπουργό Περιβάλλοντο. περιβάλλοντος να δώσει λύση για το νησί. Ποιο τώρα περιμέναμε εμείς, οι αφελείς, οι, οι εδώ πέρα να δώσει λύση ο Χατζηδάκης που πέρασε από όποιο υπουργείο πέρα τα διέλυσε. Αυτό, αν το δείτε, αν ανοίξετε και την ιστοσελίδα του και το. και το. δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ., θα, θα μιλάει, τα θεωρεί επιτεύγματα. Όλα όσα ιδιωτικοποιούνται και χωρούνται σε ιδιώτε και κατακερματίζονται, είτε είναι ΔΕΗ, είτε είναι ΟΣΕ, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι κτλ., αυτοί θεωρούν επιτυχία. Είτε είναι αεροδρόμια, ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων. Από που πέρασε ο κ. Χατζηδάκη, ισοπαίδωσε, να το πούμε έτσι. Και εμεί. Ευελπιστούσαμε ότι θα μα βοηθήσει να σώσουμε τον νησί. Τέλο πάντων, στην ιστοσελίδα του, στα πεπραγμένα του για το τι έκανε όσο ήταν υπουργό περιβάλλοντο, τον νησί απουσιάζει. Δεν το αναφέρει καν. Ε, ήρθε λοιπόν, τον πήραμε, πήγε στο νησί, το επισκέφτηκε, τον προβλημάτισε, τον απασχόλησε, τον δεν ξέρω εγώ τι έκανε και προέκυψε το σχέδιο διαχείρισης. Ένα σχέδιο με υπουργική απόφαση ένα σχέδιο το 2021 αυτό με τον πομπόδι τίτλο «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της νήσου χρυσή και έγκριση του σχεδίου δράσης και έγκριση του σχεδίου δράσης, αυτός είναι ο τίτλος. Και εντάξει, το έκανε το, το σχέδιο, έγινε και η υπουργική απόφαση, μπήκε και στο ΦΕΚ. Η του, για την υλοποίησή του λοιπόν, προβλέπει το ίδιο το σχέδιο στο άρθρο 9, η, σύσταση επιτροπή εφαρμογή και παρακολούθηση. Αυτή λοιπόν η σύσταση τη επιτροπή, όπω έλεγε το σχέδιο διαχείριση. Φρεσκάρουμε ουσιαστικά κάποια πράγματα, τα ξαναθυμόμαστε και τα αποσαφηνίζουμε γιατί μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά πολλές φορές δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το άρθρο 9 λοιπόν που, του σχεδίου αυτού διαχείρισης προβλέπει ε, τη, τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτού του σχεδίου δράσης. Και η συγκρότηση αυτή προβλέπεται να γίνει ως συντονιστής θα είναι ο ειδικό επιστήμονας με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων φυσικών περιοχών και θα οριστεί από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίστηκε είναι ο κύριος Παραγμιάνα. Ένα μέλο με τον αναπληρωτή του που θα υποδειχθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη. Ένα μέλο με τον αναπληρωτή του που θα υποδειχθεί από την περιφέρεια Κρήτη. Ένα μέλο με τον αναπληρωτή του που θα υποδειχθεί από το Δήμο Ιεράπετρα. Δύο μέλη με του αναπληρωτέ του που θα εκπροσωπούν φορεί τη περιοχή Ιεράπετρα. Σε παρέθεση επαγγελματικά σωματεία ή σωματεία μη κυβερνητικέ οργανώσει. Που σχετίζονται όμω, λέει, με το περιβάλλον. Και τέλο, λέει ένα μέλο με τον αναπληρωτή του. Που θα υποδειχτούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτη, Μουσείο Φυσική Ιστορία. Τώρα στο ε που λέει δύο μέλη με του αναπληρωστές, που θα εκπροσωπούν φορεί περιοχή τη Ιεράπετρα, που σχετίζονται λέει, με το περιβάλλον. Ο σύλλογο ε, εστίαση, καφεστίαση, ο σύλλογο σχετίζεται με το περιβάλλον. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι είναι επαγγελματικό σωματείο, είναι, αλλά σχετίζεται με το περιβάλλον. Ακόμα και η μη κυβερνητική οργάνωση έχει ένα αντικείμενο. Αλλά δεν ξέρω τι σχέση με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, ορίστηκε και αυτή η Επιτροπή. Ε, τα προβλήματα θα φτάσουμε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Γίνονται αλλαγές, συνεδριάζει όλα, όλη η πληροφορία. Αυτή υπάρχει στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τελευταία έγινε ε, ξανά ξαναορισμό τη Επιτροπή, γιατί γίνονται προσταφερέσεις, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, γίνονται εκλογέ, αντικαταστάσει και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Και έχουμε λοιπόν η τελευταία τροποποίηση. Το τακτικό, λέει μέλο, ο κύριο Ιωάννη Γουλιδάκη, τέο περιφερειακό σύμβουλο, και θα πρέπει εκεί στην αντιπεριφέρεια κάποιο να του εξηγήσει τη διαφορά του τέο με το πρώην. Ε, δεν είμαι φιλόλογος, αλλά είναι από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι, τα γραμματικά ζητήματα που θυμάμαι από, όταν από τα σχολείο. Τέος λέγαμε το βασιλιά, όταν δεν υπάρχει πλέον ο, θεσμό θεσμός της βασιλείας. Ε, και λέγαμε είναι ο τέος, ο τέος βασιλιάς, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ξανά γίνει βασιλιάς. Τώρα κύριος Γουλιδάκης, που το ξέρουμε, μπορεί να ξαναγίνει περιφερειακό περιφερειακός σύμβουλος. Πρώην, έπρεπε να λέει. Πρώην. Όλους τέος τους λέει. Τέος αντιδήμαρχο, τέος αντιπεριφερειάρχη, τέος αντιδήμαρχο πρώην, θα πρέπει κάπω να το δουν. Δεν είναι ένα λάθο αρκετά σημαντικό, τέλο πάντων. Ο κύριο Γουλιδάκη, ο τέο λοιπόν περιφερειακό σύλλογο, εκτό αν το έχουν σίγουρο στην στη αποκεντρωμένη, ότι δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ο κύριο Γουλιδάκη περιφερειακό σύμβουλο και αντικαθίσταται από τον νυν αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αδρουλάκη. Ε, το τακτικό μέλο Εμμανούλη Γεωργαλάκη, τέο αντιδήμαρχο και αυτό τουρισμού, το έχουμε προεξοφλήσει και αυτό δεν μπορεί να ξανα, ξαναγίνει αντίμαρχο του τουρισμού. Αντικαθίσταται από τον Δήμαρχο τον κύριο Φραγκούλη. Η κυρία Βλάση αντικαθιστά τον κύριο Ξυλούρη ω αναπληρωματικό μέλο του κυρίου Ανδρουλάκη και ο κύριο Πυριδάκη αντικαθιστά την κυρία Χατζημαρκάκη ω αναπληρωματικό μέλο του ε, κυρίου Φραγκούλη. Είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου, προβληματική η όλη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής. Το πώς αποφασίζει η ίδια η Υπουργική Απόφαση, ε, νομίζω θα μπορούσε να είναι καλύτερη η σύνδεση με η σύνθεσή της, με πιο ειδικούς, με πιο γνώστε του αντικειμένου. Ε, με Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα ένα τέτοιο. Ένα από τα ζητήματα, το Υπουργικό, το Υπουργική Απόφαση, το σχέδιο δράσης για το νησί, έβαλε κάποιους... Άξονες, θεματικούς άξονες που πρέπει να επιληθούν για, για το νησί ε, εννιά ήταν αυτοί οι θεματικοί άξονες ένα από τα ζήματα που προέκυψε στην πορεία και μπαίνει πολύ επιθετικά θα έλεγα το τελευταίο καιρό είναι το ιδιοκτησιακό στην αναφορά λοιπόν πεπραγμένων της επιτροπής για την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης ε, λέει η αναφορά πραγμένων από τον 11 του 2021 μέχρι το 12 του 22. Υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία στην ιστοσελίδα ε, τη αποκεντρωμένη διοίκηση και καλά θα κάνουν όσοι μετέχουν στην Επιτροπή μα πραγματικά να τη μελετήσουν. Είναι μα να όμω. Μπορεί να είναι μεγάλο όγκο, αλλά είναι, είναι πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα. Η Επιτροπή λοιπόν όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς από πολύ νωρίς λέει έλαβε γνώση ότι με βάση το αρχείο τη κτιματική υπηρεσία Λασιθίου, η νήσο Χρυσή δεν είναι καταγεγραμμένο δημόσιο κτήμα, καθώ αποτελεί ανταλλάξιμο κτήμα το οποίο έχει πολιθεί από την Εθνική Τράπεζα σε ιδιώτε. Δύο. Στο πλαίσιο σύνταξη και ανάρτηση του δασικού χάρτη του νομού Λασιθίου και οι δύο νησίδε έχουν δηλωθεί από τη Διεύθυνση Επικισμού ω ιδιωτικέ επικιστικέ εκτάσει, ανταλλάξιμοι βοσκότοποι τη παραγράφου ΤΑΔΕ του νόμου ΤΑΔΕ, όπω ισχύει. Τρία. Τμήματα των συνολικών εκτάσεων και των δύο νησίδων διεκδικούνται από ιδιώτε με δικαστικέ προσφυγέ και αντιρρήσει στο δασικό χάρτη, ενώ φερόμενοι ιδιοκτήτε έχουν καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατείας ετούμενη την κατάργηση τη ΚΙΑ. Τη ΚΙΑ για, το, για το σχέδιο δράση τη προστασία τη Χρυσή. Και τέσσερα. Κατά τη διαδικασία κτηματογράφηση περιφερειακή ενότητα, Λασιθίου, που ενεργείται από το ελληνικό κτηματολόγιο, δηλώθηκαν δικαιώματα από ιδιώτε και για τι δύο προστατευόμενε περιοχέ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έλαβε γνώση η Επιτροπή όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Και απευθύνθηκε στον ΟΦΙΠΕΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή, ο οποίο έχει αναλάβει τη τις προστατευόμενες έτσι περιοχές να το πούμε σε όλη τη, τη χώρα και έχει διάφορους τομείς γίνεται και ο το τομέας της Ανατολικής Κρήτης όπου συμπεριλαμβάνεται και η Χρυσή ε, και στα πλαίσια λοιπόν του ειδικού διαχειριστικού σχεδίου για το ανέλαβε για το νησί, για τη Χρυσή ανέλαβε τη χρηματοδότηση της ανάθεσης σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους των υπηρεσιών έρευνας Ποιε είναι αυτέ οι υπηρεσίε έρευνα και σύνταξη μελέτη γνωμοδότηση αναφορικά με το διεκτησιακό καθεστώ των ίσων Χρυσή και Μικρονήσι, Δήμου Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ειδικότερα ο οργανισμό, λέει, ο ΦΠΚ, προέβη στην έκδοση δύο κατά σειρά προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, στο πλαίσιο των οποίων έχει εδώ του κωδικού, ενώ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από έγκριτα δικηγορικά γραφεία, εν τέλει δεν υποβλήθηκαν προσφορέ και δεν προέκυψε ανάδοχο. Επιπρόσθετα, το Μάιο λέει του 22, γι' αυτό λέω ότι είναι πρόσφατη και επιθετική, θα λέγα, θα τη χαρακτήριζα τη δραστηριότητα, την κινητικότητα που υπάρχει, το Μάιο του 22, τέσσερα μέλη συγκεκριμένη οικογένεια, φερόμενοι ιδιοκτήτε εκτάσεων των δύο νησίδων, κατέθεσαν αγωγή διατάραξη νομή στο μονομελέ πρωτοδικείο Λασιθίου και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομή στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρα, στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, τη Περιφέρεια Κρήτη, τη Αποκεντρωμένη Δίκη Κρήτη, του Δήμου Ιεράπετρα, τη Διεύθυνση Δασών Νομού Λασιθίου, τη Γενική Διεύθυνση Δασών, του Λιμεναρχείου Ιεράπετρα και τη Επιτροπή Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράση, ετούμενη εκτό των άλλων και χρηματική αποζημίωση. Μέχρι τη λήξη τη περίοδου αναφορά του παρόντο, δηλαδή Τη αναφορά του 21-22, δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή κάποια σχετική απόφαση αρμόδιου δικαστικών αρχών επί των ανωτέρων αιτήσεων. Φίλες και φίλοι, τα ερωτηματικά, δεν ξέρω αν ήταν κατανοητά όλα αυτά που, που σας διάβασα μέχρι τώρα, σας ανέφερα, τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά, μα πάρα 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 πολλά. Από πού να πρωτοαρχίσουμε ότι... Ε, Μέλη μια συγκεκριμένη οικογένεια έκαναν μηνύσει σχεδόν σε όλου ε, και τι περιμένουμε όλοι αυτοί, τι παίρνουν μυρολατρικά, περιμένουν τη... το αν βγήκε κάποια δικαστική απόφαση. Μέχρι λέει τη λήξη περίοδο αναφορά του παρόντο, δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή κάποια σχετική απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Ε, δεν αναθέτουν σε κάποιο δικηγόρο. Δικηγόρο του Δήμου, δικηγόρο τη Περιφέρεια, δικηγόρο του Υπουργείου, δικηγόρο του Δημοσίου. Δεν υπάρχουν να υπερασπιστούν τι υπηρεσίε τι επιτροπέ, του φορεί όλου αυτού δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ε, καλώ κάνανε οι φερόμενοι αυτοί ιδιοκτήτε του νησιού τι μηνύσει αυτέ. Δηλαδή, είναι λίγο παράξενο αυτό, τέλο πάντων. Ήτανε ανέφερα όλα αυτά για τη συγκρότηση τη της, της επιτροπή που την προέβλεπε η υπουργική απόφαση για το σχέδιο δράση για το νησί. Ε, το αξιοπερίεργο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι απουσιάζει από την συγκρότηση αυτή τη Επιτροπή η δασική υπηρεσία. Η υπηρεσία που μέχρι τώρα είχε την ευθύνη τη διαχείριση τη χρυσή. Ε, έχει απίστευτη αν υπάρχει ε, γνώση για το νησί, είτε για τα φυσικό χαρακτηριστικά του, είτε για το τι συμβαίνει όλα τα χρόνια. Αυτό το γνωρίζει η δασική υπηρεσία καλύτερα από όλου. Ε, και. Επειδή τέθηκε αυτό σαν ερώτημα στι πρώτε συνεδριάσει, η απάντηση ήταν ότι προσκαλείται σαν η δασική υπηρεσία. Πρώτα απ' όλα, η δασική υπηρεσία στον όλα Σιθίου, η διεύθυνση τη Ανώλα Σιθίου είναι διαλυμένη. Ουσιαστικά είναι τόσο υποστελεχωμένη και τόσο υποχρηματοδοτούμενη, που ουσιαστικά και πραγματικά δεν μπορεί να παρακολουθήσει τίποτα. Ε, ούτε την επιτροπή αυτή, ούτε τη... το χώρο ευθύνη τη, που είναι τα, τα διάφορα οικοσυστήματα, η χρυσή. Εδώ θα πούμε και για το ΒΑΗ, γιατί έχει σχέση. Και το, το φοινικό δάσο με όλα αυτά. Και αν θέλανε οι φορείς και οι υπηρεσίες που αγαπάνε τον τόπο και θέλουν να προάγουν την προστασία του, ένα από τα αιτήματα θα έπρεπε να είναι ότι η στελέχωση και η χρηματοδότηση της δασική υπηρεσία και να αναλάβει, να αναλάβει πλέον ενεργό λόγο. Αυτοί έχουν τη γνώση και, την, και τη όλη κατάσταση. Είπα στην αρχή ότι ποτέ κάθε χρόνο στο παρελθόν τέτοια εποχή, κάναμε το χαρακτηριστικό του Μάρτη ήταν οι συσκέψεις, ευρείες συσκέψεις ε, για το νησί και τη διαχείρισή του και ότι μονίμως πάντα γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Οι υπηρεσίες μαζεύονταν όλες οι υπηρεσίες ε, και ο ένας έριχνε το μπαλάκι στον άλλον, πετούσε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, ότι ποιανού είναι αρμοδιότητα, τι είναι, ποτέ δεν ξεκαθάριζε ε, και στο τέλος, το τέλος καταλήγαμε μόνο στο πώς θα ανατεθεί η εργολαβία της απομάκρυσης των απορριμμάτων από το, από το νησί δεν υπήρχε ποτέ βούληση, πολιτική βούληση. Ε, και θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξει σε ποια κατεύθυνση, στην κατεύθυνση ε, αναγνώριση των ιδιοκτητών, θα πούμε και πολλά μάλιστα για, αυτούς τους, για αυτές τις ιδιοκτησίες στο νησί και πώς προέκυψε και τι προέκυψε και τα λοιπά. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση και έχει υποθεί πολλές φορές και δημόσια ε, εάν ήθελε η πολιτεία, η διοίκηση Πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει βάλει τάξη πολύ πριν, μία δεκαετία πριν την έλευση του Χατζηδάκη και να πω ένα μικρό παράδειγμα. Ο νόμος 39-37 του 2011 ή ε, είναι γνωστός ο νόμος για τη βιοπικιλότητα. Λέει λοιπόν στο άρθρο 6 στην παράγραφο 3 για περιοχές για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως προστατευόμενο τοπίο ή ως προστατευόμενο φυσικό σχηματισμό, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του ερετού περιφερειάρχη. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης. Λέει και άλλα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά. Αν ήθελε, για παράδειγμα λέω, Παράδειγμα είναι τέτοιο. Η δημόσια διοίκηση είχε πολιτική βούληση και ήθελε να βάλει τάξη στη λειτουργία του, της χρυσή, να βάλει κανόνες, να το πω έτσι, ε, θα μπορούσε να το κάνει από το 2011 με μία απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλαδή πριν εδώ και 13 χρόνια, 14 χρόνια θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό, με η οποία θα βασιζόταν σε μια ειδική έκθεση που έχει άπειρες εκθέσεις το δασαρχείο, έχει απέραντη γνώση της κατάστασης και φτάσαμε στο 2021 να βγαίνει η υπουργική απόφαση κατόπιν της επισκέψεως του κυρίου Χατζηδάκη και να έχουμε μια σειρά ζητήματα τα οποία μένουν αναπάντητα. Τελικά ε, υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα του κέντρου. και τι γίνεται γι' αυτό δεν ξέρουμε. Ε, υπάρχουν ε, συζητήσει βγαίνει ο κύριος Παραγμιάνος συντονιστής της Επιτροπής Υλοποίησης και λέει ότι οι αεροφωτογραφίες που έκανε πρόσφατα ο μελετητής ε, για τη φύλαξη κτλ. οι αμοθήνες είναι σε εκπληκτική κατάσταση. εντάξει, οι κέδροι, εντάξει, δεν είναι οι αμοθήνες, ναι, δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν είναι τέτοιο και τα λοιπά. Οι, οι κέδροι, τι γίνεται, ποια ήταν η αιτία, έχει προσδιοριστεί. Θα γίνει, τι θα γίνει, θα γίνει μελέτη, γίνεται μελέτη. Η μελέτη φέρουν σε που βρίσκεται. Δόθηκε λέει παράταση. Αυτή η φέρουσα ικανότητα έχει γίνει πονεμένη ιστορία. Ποιο θα την προσδιορίσει, πότε θα την προσδιορίσει, πότε τέτοιο. Τι ακριβώ γίνεται, είναι ανοιχτό ή κλειστό το νησί. Δηλαδή, μία σειρά ζητήματα τα οποία είναι αναπάντητα. Ε, με την προβλήτα, τι θα γίνει, θα κατασκευαστεί καινούρια, θα κατασκευαστεί, θα βγουν χορηγινεί επάνω. Λέμε, ε, βγαίνουν διάφοροι στα ραδιόφωνα και λένε ότι για τα συμφέροντα που υπάρχουν από τον Άγιο Νικόλο, από το Σιτία, τα ανακατεύουν όλα, να κατέβουν τη Σπιναλόγκα, για υπόγεια καλώδια. Στη Σπιναλόγκα λέει έχουν τουαλέτε, εμεί γιατί δεν έχουμε. Χίλια δυο. Πώ η Επιτροπή Παρακολούθηση, πού, πού είναι, ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη για όλα αυτά. Θα τελειώσει η Επιτροπή Παρακολούθηση και το σχέδιο δράση για την ίσο ήταν για δύο χρόνια, πήρε και ένα χρόνο παράταση. Θα τελειώσει μετά, ποιο θα λογοδοτεί για όλα αυτά. Ποιο θα αναλάβει την ευθύνη, ο ΦΠΚ, με, ποιο ποια στελέχη, με ποιου υπαλλήλου, με ποιου ανθρώπου. Και εκεί είναι άλλη υπονεμένη ιστορία. Έρχονται και ευρωεκλογέ. Δεν θέλω, να τα κάνω χαοτικά τα ζητήματα. Ε, για όλη αυτή τη τη, 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 Ψάχνω πραγματικά και να με βοηθήσετε κι εσεί μέχρι να, βρω, ψάχνω να βρω ένα θετικό λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στο φυσικό περιβάλλον δεν υπάρχει. Έχουμε την οδηγία 92 92-43 τη 43 δηλαδή οδηγία του 1992 που έλεγε για τους ε, έτσι προέκυψε το δίκτυο Natura αυτό που λέμε η περιοχή Natura και τα λοιπά και χαρήκαμε όλοι να η Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζει μπροστά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ποια προστασία, πού την είδα την προστασία ξέρετε τι έλεγε το σχέδιο Natura που είναι και η χρυσή, γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά και μοιάζει να φλιαρώ αλλά δεν είναι φλιαρία, έχουν τη σημασία τους όλα ξέρετε τι έλεγε η οδηγία αυτή ότι μέχρι το 96, θα πρέπει να γίνει η απογραφή των τύπων οικοτόπων, των περιοχών που είναι προτινόμενε για ένταξη στο δίκτυο Natura και μετά να γίνουν τα προεδρικά διατάγματα που θα καθορίζουν για την κάθε περιοχή χρήση γη, επιτρεπόμενε και μη επιτρεπόμενε δραστηριότητε και μετά θα γίνουν και οι φορεί διαχείριση για να διαχειρίζονται αυτέ τι περιοχέ. Είδατε κανένα προεδρικό διάταγμα για μια περιοχή μόνο για του εθνικού δρυμού που φτιαχτήκαν πριν μερικά χρόνια οι οποίοι μετά διαλυθήκανε και αυτή στην πορεία. Είδατε φορεί διαχείριση. Πηγαίνει, μιλάμε από το 90 τόσο, έχουν περάσει, κοντεύουν 30 χρόνια. Έχουν περάσει. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια προστασία, ποιε υποχρεώσει κρατών μελών. Τα ίδια είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έγινε ότι δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Εμεί μπορεί να είμαστε λίγο χειρότερα από του άλλου, αλλά τα ίδια χάλια είναι και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ποια προστασία. Τι είναι τελικά αυτό το δίκτυο Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε. Σημαίνει ή δεν σημαίνει κάτι. Ναι, κάτι σημαίνει, αλλά όχι αυτό που περιμέναμε. Προσδοκούσαμε ή θα έπρεπε. Και χιλιαδιό. Και έχει φτιαχτεί, έχουμε φτάσει, δηλαδή φτάσαμε μέσα, θα έπρεπε για το, για το νησί να υπάρχει ήδη ένας φορέας διαχείρισης μόνο γι' αυτό. Και φτάνουμε, ποιο εδώ υπάρχει η τάση, είναι να διαλύονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, να υποστελεχώνονται, να υποβαθμίζονται, να απαξιώνονται και τέτοιο. Και είχαμε την αυταπάτη ότι θα γίνουν οι φορείς διαχείρισης τα ξεχάσατε εδώ στην Ιερά Πετρα, τα, τα κουφά που προτινόντουσαν να γίνουν κοινωνικέ συνεταιριστικέ επιχειρήσει που να αναλάβουν τη διαχείριση του νησιού. Και γιατί γίνονταν όλε αυτέ οι φασαρίε και γίνονται και τώρα και με το Χατζηδάκι. Για μένα ε, επιβεβαιώνομαι δυστυχώ και αποκαλύπτεται δύο ήταν οι στόχοι. Ο ένα να βγει η δασική υπηρεσία στο περιθώριο γιατί ήταν εμπόδιο και θα εξηγήσω γιατί ήταν εμπόδιο το δασαρχείο και στο παρελθόν επιχειρήθηκε με τι προτάσει αυτέ που γινόντουσαν από πλευρά Δήμου με κάτι κουφά έτσι, παράξενα σχήματα με κοινωνικέ αντερικέ επιχειρήσει να αναλάβουν τη διαχείριση του νησιού και ουσιαστικά να μπει στο περιθώριο η δασική υπηρεσία. Και το δεύτερο, να έρθουν στο προσκήνιο οι ιδιώτε. Οι φερόμενοι ω ιδιώτε που, που, είναι φερόμενοι και ω ιδιοκτήτε του νησιού. Του οποίου, γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Του οποίου η δασική υπηρεσία του αφισβητεί. Το είπα αργά για να είναι κατανοητό. Αυτό ήταν το πρόβλημα εξ αρχής η δασική υπηρεσία αφισβητούσε την ύπαρξη των ιδιοκτητών αυτών. Δεν δεχότανε τις ιδιοκτησίες. Και γιατί, επειδή της ήρθε ξαφνικά ε, αυτή η τέτοια στο κεφάλι της. Όχι. Έκανε μία πολύ μεγάλη έρευνα, νομοτεχνική έρευνα, την οποία την κατέθεσε περίπου στο 2010, την οποία την κατέθεσε στο τμήμα εμπράγματων δικαιωμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο είναι στη Χαλκοκονδύλη 31. Δεν χρειάζεται να σα πω τώρα τα τηλέφωνα του ταχυδρομικού τομεί κτλ. Τα και μου κάνει απορία στην Επιτροπή, στην Επιτροπή για, τη, για, για, την υλοποίηση του σχεδίου δράση για το νησί. Λέει από πολύ νωρί έλαβε γνώση όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Το αρχείο ΤΑΔΕ, τη, το δασικό χάρτη τάδε, τα τμήματα των τι δικαστικέ προσφυγέ, τέτοια και τα λοιπά, τι μηνύσει των ιδιοκτητών, τέτοια και τα λοιπά. Την έκθεση αυτή, την έρευνα αυτή τη δασική υπηρεσίας, δεν την έλαβε γνώση. Αυτή, γιατί την προσπερνάνε έτσι. Μήπω κακώ την έκανε η δασική υπηρεσία. Είναι πολύ, πραγματικά πολύ βαθιά και πολύ εντελεχή η προσέγγιση που έκανε στο ιδιοκτησιακό η δασική υπηρεσία. Και η μεγάλη διαφορά είναι η εξή ότι λέει η Επιτροπή η σημερινή και αυτά όλα τα πράγματα θα πρέπει να απασχολήσουν πολύ πιο σοβαρά γιατί έχουν και ευθύνε. και θα αποδοθούν κάποτε οι ευθύνε στι αποφάσεις που παίρνονται σήμερα και αν αυτές οι αποφάσεις συνοδεύονται από παραλήψεις, από αυλεψίες, από αστοχίες, συνειδητές ή ασυνείδητες ή τυχές, ή δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό είπα να διαβάσουν όσοι συμμετέχουν όλα τα πρακτικά πολύ καλά και πολύ προσεκτικά. Δεν είναι απλά να αντιθήκαμε σε μία τέτοιο. Έχει, είναι μεγάλη ευθύνη που έχει αυτή η Επιτροπή για την υλοποίηση του σχεδίου δράση. Η διαφορά λοιπόν ποια είναι. Αναθέτει, αναθέτει στο μέσο του ΕΦΠΚ που δεν θυμάμαι τώρα το ποσό ήταν 19-29.000 ευρώ για το, τους εξειδικευμένους λέει νομικούς συμβούλους υπηρεσιών έρευνα και σύνταξη μελέτη γνωμοδότηση. Αναφορικά λέει με το διοκτησιακό καθεστώ. Αυτό που θέλανε να κάνουν ήταν το αν ε, οι, τίτλοι είναι νόμιμοι. Διερευνάτε, αυτό είπανε και ξαναείπανε και ακούγεται όλο και πιο συχνά από εμπλεκόμενου και συμμετέχοντε και, και, προεκλογικά, προεκλογικά στι τοπικέ εκλογέ εδώ, τι δημοτικέ ενώ ακουγότανε για ιδιοκτήτε, για ξαναειδιοκτήτε ε, για νόμιμους τίτλους, αν είναι νόμιμοι, αν δεν είναι νόμιμοι. Αυτό που θα έκανε ο Φιπεκά με την ανάθεση που βρήκε και τα χρήματα πριν από όλα, πριν από τους κέντρους που ξεραίνονται, πριν από όλα τα διαχειριστικά μέτρα, πριν από τη φέρουσα ικανότητα, βρήκανε κονδύλια για το ιδιοκτησιακό του νησιού. Και αυτό είναι λίγο παράξενο από μόνο του τέτοιο. Γιατί λέει το ιδιοκτησιακό του νησιού εμπλώκεται σε όλα και δεν, δεν μπορούν να πάρουν διαχειριστικέ αποφάσει. Μα αν... Ε, Προσεγγίσεις, αν υιοθετήσει την προσέγγιση τη δασική υπηρεσία, δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό του νησιού. Το νησί είναι δημόσιο. Έχει δημόσιο χαρακτήρα. Και ποια είναι η διαφορά, η πολύ σημαντική διαφορά, λέει η Επιτροπή Παρακολούθηση και ο Φιλπεκά και όλοι σήμερα, οι αποκεντρωμένοι, ότι θα αναθέσουμε σε ειδικού να μα πούν αν οι τίτλοι είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Και τι λέει το Δασαρχείο, έλεγε το Δασαρχείο μέχρι τώρα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία αν είναι νόμιμη ή παράνομη τίτλη, αλλά η έρευνα που έχω κάνει δίνει απάντηση στο αν έχουν σωστά έχουν ή δεν έχουν αυτού του τίτλου. Μπορεί να είναι νόμιμος ο τίτλος, νόμιμο ο τίτλο, νομιμοφανή να το πω έτσι, αλλά κακό τον έχετε. Είναι σαν το ανάλογη περίπτωση, σαν το αυτή η άλλη κακοδαιμονία στο παραλιακό συγκρότημα. Αναγνωρίζω ότι είναι η παράβαση με τι πέργολε και τα λοιπά. Ότι έχει γίνει παράβαση, έχει καταγραφεί και τέτοια, αλλά δεν είναι δική σα. Κακό όμω είναι. Ε, δεν φταίτε εσεί. Αυτό λέει η δασική. Ατυχέ ο παραλληλισμό που έκανα. Ατυχή. Ε, επαναλαμβάνω την, τη βασική διαφορά. Λέει το δασαρχείο: Μπορεί ένα τίτλο που επικαλείστε εσεί ότι είναι νόμιμο να είναι νόμιμο, αλλά κακό τον έχετε. Δεν έπρεπε να τον έχετε και απαντάει σε αυτή την έρευνα είναι πολύ σημαντική και θα πούμε κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ, την έχω αυτή την, την προκαταρτική έκθεση της δασικής υπηρεσίας. Υπάρχει και στο, και στο, διαδίκτυο, από εκεί τη βρήκα, δεν είναι ε, διαρροή κανενός εγγράφου και τα ε, θα αναφερθούμε σε πάρα πολύ σημαντικά, ξεκινάει από την περίοδο της τουρκοκρατίας, η έρευνα αυτή, η οποία προσπερνάται με εκπληκτική αδιαφορία από τη σημερινή επιτροπή, θα αναθέσει, λέει, ποιος, Γιατί δεν την έχουν πάρει υπόψη αυτή την τέτοια. Γιατί δεν αυτή την προσέγγιση. Γιατί ακόμα μιλάνε για φερόμενου ω ιδιοκτήτε. Γιατί έχουν βγει τόσο επιθετικά ή, από, από... πριν από τι εκλογέ ακόμα. Και θεωρούν ότι να έχουν τίτλου ιδιοκτησία. Ναι, λέει, βγήκε δικηγόρο σε ραδιοφωνικό σταθμό εκπρόσωπο ενό τέτοιου και λέει έχουν κτηματολόγιο. Και τι σημαίνει αυτό. Και εγώ δήλωσα στο κτηματολόγιο ότι, ότι Σημαίνει ότι είναι δικό μου. Δεν έχει. Είναι μεγάλη διαφορά το ενό από το άλλο. Και γιατί όλα αυτά δηλαδή προκύψαν από το χατζηδάκι και μετά, Πού είναι η δασική υπηρεσία και. <coughs> πραγματικά είναι. Συγγνώμη, <coughs> το, το νούμερο ένα <coughs> πρόβλημα στον ομόλο στέθηκε και θα έπρεπε όλοι οι δήμοι και όλε οι υπηρεσίε να το. Είναι αντίστοιχο με τη δημόσια υγεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει διαλυθεί η δασική υπηρεσία. Και προκύπτουν όλα αυτά οι αναθέσει σε ιδιώτε, οι συσκέψει οι μελέτε, οι τέτοια κτλ. Το νησί θέλει διαχείριση, θέλει διαχειριστή. Όχι επιτροπέ υλοποίηση σχεδίων τέτοιων κτλ. Το ΒΑΗ θέλει διαχειριστή. Όχι στι σκέψει του Δημάρχου αυτό που γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα με το ΒΑΗ, υπάρχει κίνδυνο αφανισμού του από το κόκκινο σκαθάρι. Μέχρι χθε, αυτό το προσπερνάνε και δεν το λένε, μέχρι προχτέ υπήρχε φύλαξη και υποπτία από τη δασική υπηρεσία. Καθημερινή Υπήρχαν άνθρωποι που πληρωνόντουσαν, ήταν υπάλληλοι τη δασική υπηρεσία και είχαν φύλαξη και εποπτεία στο φοινικό δάσο. Και δεν θα συνέβαινε αυτό με το σκαθάρι αν συνέχιζε αυτό να υπάρχει. Αλλά τα έχουν διαλύσει όλα. Και τι κάνουν εκεί πέρα, ψάχνουν χρήματα, βρήκαν λέει 31.000, κάπου 30-37.000, κάπου ευρώ. Ε, μετά από μια σύσκεψη που έκανε ο Δήμο με διάφορα αυτά, είναι συσκέψει αποποίηση ευθυνών. Ότι μεθαύριο όταν θα έχει εξαφανιστεί το φοινικό δάσο, λέμε, εμεί κάναμε σύσκεψη και καλύψαμε τι ευθύνε μα. Δεν είναι έτσι όμω τα πράγματα. Το θέλει διαχείριση. Θέλει κάποιον άνθρωπο να παίρνει την ευθύνη τη απόφαση, τη υλοποίηση του σχεδίου δράση, τη επέμβαση που θα γίνει, να παίρνει την ευθύνη. Πού είναι η δασική υπηρεσία να πάρει την ευθύνη, Δεν υπάρχει. Διαλύθηκε. Πού είναι η δασική υπηρεσία να πάρει το, 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 το νησί, Θέλει πολιτική βούληση. Να, η περιφέρεια έχει, υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο κτλ. και η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί, να χρηματοδοτηθεί και να πάρει τι αποφάσει για το νησί. Και όχι αυτά οι επιτροπές, οι συσκέψεις, οι, οι, αναθέτονται μελέτες, αλλά βγαίνει ένα πλάνο με τους άξονες επέβασης, μελέτη αυτή που θα αναλάβει ο Δήμος, μελέτη θα αναλάβει ο Φιπεκά, μελέτη που θα αναλάβει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μελέτη τέτοιο. Ποιος θα τα μαζέψει αυτά, ποιος θα τα αξιολογήσει, ποιος θα τέτοιο. Βγήκε κάτι κουφό, πολύ κουφό στη δημοσιότητα με την μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα. Ένα ερωτηματολόγιο. Τι νόημα έχει αυτό το ερωτηματολόγιο. Ποιο το αποφάσισε, ποιο το αποκεντρωμένη η Επιτροπή. Αυτό ήταν καθαρά αντιεπιστημονικό. ένα ερωτηματολόγιο για να καταγράψει τι τάσει για να εκτιμήσει τη φέρουσα ικανότητα. Και έμπαινε ο καθένα ανάλογα με την προσέγγιση του, αν ήταν ε, οικολόγο ή δεν ήταν, να το πω έτσι που δεν είναι σωστό ο όρο. Αν ήταν ιδιοκτήτη σκάφου ή δεν ήταν, και να γράψει πόσοι πρέπει πιστεύει να είναι οι επισκέπτε στο νησί, να είναι 1.000, 2.000, 10.000. Τι νόημα για αυτό το ερωτηματολόγιο, Έτσι θα βγει η, η μελέτη για την εκτίμηση σφαίρουσα ικανότητα. Αυτή τη στιγμή είναι οι δύο περιοχέ, οι πιο σημαντικέ τουριστικά, να το πω έτσι, αλλά όσον αφορά και σαν ε, φυσική κληρονομιά, στη, στη, στο Λασίθι, το Φινικόδασος, δάσο στο Βάι και η Χρυσή στην Ιεράπετρα, το στην Ιεράπετρα. Που έχουν χίλια μύρια προβλήματα εξαιτία υποστελέχωση δασική υπηρεσία. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Και αν δεν μα αρέσει η δασική υπηρεσία και θέλανε χρόνια τώρα να τη βάλουν στο περιθώριο και το καταφέρανε τώρα με την Επιτροπή του Χατζηδάκη, την Υπουργική Απόφαση και την Επιτροπή του Χατζηδάκη, είναι γιατί η δασική υπηρεσία δεν αναγνώριζε τι ιδιοκτησίε, του φερόμενου ω ιδιοκτήτε. Του παρέπεμπε αλλού. Ότι δεν, δεν έπρεπε, και ακόμη και αν έχετε, καταλαβαίνετε τι σα λέω. Ακόμη και αν έχετε τίτλους έλεγε η δασική υπηρεσία δεν έπρεπε να τους κρατάτε και να έχετε τίτλους. Όσο νόμιμοι κι αν είναι, όσο νομιμοφανείς κι αν είναι. Κακώς η Εθνική Τράπεζα το 1925 προχώρησε στην εκποίηση αυτών των χωραφιών. Θα πάμε όμως σε μια μικρή διακοπή φίλες και φίλοι και θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα γιατί είναι πραγματικά απορία άξιο πώς όλη αυτή η έρευνα η εντελεχή έρευνα, η πολυετής εντελεχή έρευνα τη δασική υπηρεσία, που έχει και γεραπετρίτε μέσα στη δασική υπηρεσία, δασολόγου που δουλέψανε για αυτά τα πράγματα, και μπράβο του και καλά κάνανε, προσπερνιέται με εκπληκτική αδιαφορία. Σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να μην έγινε. Είναι μια πολυσέλιδη. Υπάρχει μια μεγάλη, από ό,τι μου έχουν πληροφορήσει από τη δασική υπηρεσία, μια μεγάλη κούτα με φακέλου με έγγραφα, με αρχεία και τα λοιπά που έχει κατατεθεί στο εμπράγμα των δικαιωμάτων στη Καλκοκονδύλη 31, τα οποία προσπερνιόνται και δεν αξιολογούνται. Όχι, αυτή η Επιτροπή να πάρει αυτό, να ψάξει αυτό το φάκελο και να κάτσει έγραφο, το έγγραφο να τα μελετήσει. Αυτή η Επιτροπή Παρακολούθηση που μετέχει ο κύριο Δήμαρχο, ο κύριο Αντιδήμαρχο, ο κύριο Περιφερειάρχη, ο κύριο Οτέο <χω> Αντιπεριφερειάρχη και όλοι αυτοί να τα το ενα ένα-ένα και να μα απαντήσουν, όχι να βγαίνουν σαν πυροτεχνήματα και σαν κομίτε οι φερόμενοι ω ιδιοκτήτε και οι δικηγόροι του και να κάνουν επίθεση τώρα και να κάνουν και μηνύσει. Και πού είναι η απάντηση, πού είναι οι δικηγόροι του Δημοσίου, του Δήμου, τη Αντιπεριφέρεια, κάθονται περιμένουν τι δικαστικέ αποφάσει. Ευγείτε, πείστε, πείτε το εξ αρχή, το δώσαμε το νησί. Δεν είναι δικό μα. Ανήκει σε ιδιώτε πλέον. Μικρή διακοπή και παραρχόμαστε με περισσότερε λεπτομέρειε.